Κύριε Κώστολου, το 24 έφερε μαζί του αλλαγές στο φορολογικό και νομίζω ότι μετά το φορολογικό νομοσχέδιο που επεξεργάστηκε η κυβέρνηση και πέρασε από την Ελληνική Βουλή, υπάρχουν αρκετές αλλαγές οι οποίες θα τις δει και στην καθημερινότητά του ο κόσμος, όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες. Θα δούμε κάποιες αλλαγές μέσα στο 24, ανάλογα με το εισόδημά μας αλλά και με την ιδιότητα που έχει ο καθένας. Ας ξεκινήσουμε από τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου πολλά ακούστηκαν για τις αλλαγές που επιφέρει αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε σε κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές και τροποποιήσεις που έγιναν από την κυβέρνηση και από το οικονομικό επιτελείο. Ναι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σε εσάς. Όντως, έτσι είναι όπως τα λέτε, το 2024 δεν παρέκκλινε από τα προηγούμενα χρόνια και έτσι πάλι έχουμε αρκετές αλλαγές. Αλλαγές σε επίπεδο που στοχεύουν μάλλον σύμφωνα και με τον νόμο στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Και μια σημαντική αλλαγή που έχουμε είναι αυτό που είπατε, η νέα φορολόγηση, ο νέος τρόπος μάλλον φορολόγησης, μερικής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και γενικά των επιχειρηματιών που ασκούν ατομική επιχείρηση. Πράγματι πρέπει να πούμε ότι αυτός ο νόμος κάνει κατά την άποψη την δική μας βήματα προς τα πίσω. Είναι ένας νόμος ο οποίος προσπαθεί με αντικειμενικά κριτήρια τα οποία τα είχαμε ζήσει στο παρελθόν να προσπαθήσει να προσδιορίσει ένα εισόδημα το οποίο πιστεύει το Υπουργείο ότι δεν δηλώνεται, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι ιστορίες των τελευταίων χρόνων της τεχνικής και τεχνολογικής αναβάθμισης των διαδικασιών και της φορολόγησης να πηγαίνει στράφη, μια και δεν μπορούμε από ό,τι φαίνεται να εντοπίσουμε με πραγματικά περιστατικά τυχόν αδήλωτο εισόδημα. Προσπαθώντας να αποδικοποιήσουμε τον νόμο που λίγο πριν από τα Χριστούγεννα κατατέθηκε και ψηφίστηκε στην Βουλή και για τον οποίο βέβαια περιμένουμε αρκετές διευκρινιστικές αποφάσεις του Υπουργού, θα πρέπει να πούμε ότι καταρχάς δεν αφορά όλους. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εξαίρεση. Η εξαίρεση αυτή έχει να κάνει ότι αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά τους επαγγελματίες οι οποίοι ασκούν ατομική επιχείρηση. Άρα οι εταιρείες και γενικά οι οντότητες οι νομικές δεν εμπίπτουν σε αυτόν τον νόμο. Άρα δεν επηρεάζονται κιόλας. Δεν επηρεάζονται καθόλου. Ισχύει ό,τι ίσχυε και πέρυσι. Τι είναι τώρα αυτό το σύστημα? Αυτό το σύστημα λοιπόν με όριο τις 50.000 ευρώ ως καθαρό εισόδημα έρχεται με κάποια κριτήρια, με κάποια παράγοντες, θα έλεγα και λίγο αυθαίρετα, να προσδιορίσει ότι ένα ελάχιστο εισόδημα θα πρέπει να προκύπτει μέσα από μια διαδικασία η οποία έχει κάποιους παράγοντες υπολογιστικούς. Ο κυριότερος είναι ο βασικός μισθός του ανειδίκευτου εργάτη, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί την 31/12/2023. Γνωρίζουμε ότι το μεικτό ποσό που έπαιρνε, το βασικό μάλλον που έπαιρνε ο κάθε υπάλληλος, ανήρχεται στις 780 ευρώ μηνιαίως. Συνεπώς, με ετήσια αναγωγή σε 14 μήνες, αυτό σημαίνει ότι καταρχάς δεν μπορεί κανείς να έχει κάτω από 10.912 ευρώ ως ελάχιστο εισόδημα. Αυτό όμως δεν φτάνει. Έρχεται και να προσδιορίζει επιπλέον ποσά τα οποία έχουν να κάνουν με εάν έχει μισθοδοσία, λαμβάνει το 10% επιπλέον της μισθοδοσίας του κόστους, συνολικού κόστους μισθοδοσίας μιας επιχείρησης και επίσης με όριο της 15.000 ευρώ και επίσης ένα ακόμα κριτήριο που προστίθεται είναι αυτό του μέσου όρου του συγκεκριμένου CAD, του συγκεκριμένου δηλαδή γελμάτος. της συγκεκριμένης ειδικότητας και αντικείμενο δραστηριότητας. δραστηριότητας που αν είναι παραπάνω από τον μέσο σταθμικό όρο όπως προσδιορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο, αυτό το υπερβάλλον ποσό προστίθεται άλλο ένα 5%. Για να γίνει κατανοητό, θα μπορούσαμε να φέρουμε ένα παράδειγμα. Ένας δικηγόρος, ας πούμε, που πέρσι φορολογείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δήλωνε το εισόδημά του. Φέτος, πώς θα φορολογηθεί και ποια θα είναι η διαφορά? Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις, θα πρέπει να πούμε, και θα σας δώσω και ένα απλό παράδειγμα, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι δεν πιάνει πάλι όλους
όσους ασκούν. Υπάρχουν κάποιοι ασκούν ατομική επιχείρηση. Υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις. Μία βασική εξαίρεση είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη του καθόλου την πρώτη τριετία. Όποιος δηλαδή έχει κάνει έναρξη επιτιδεύματος εντός της τελευταίας τριετίας, δεν έχει να φοβάται ή να περιμένει τέτοιες εκπλήξεις. Επίσης, η τέταρτη χρονιά η οποία δουλεύει, εάν δηλαδή μια επιχείρηση έχει κάνει έναρξη εντός 4 ετών, εφαρμόζεται το κριτήριο αυτό μειωμένο κατά τα 2 τρίτα, δηλαδή 66,67% μειωμένο. Επίσης και την πέμπτη χρονιά υπάρχει μια σχετική μείωση η οποία αγγίζει το 1 τρίτο του προσδιοριστέν αντικειμενικού τεκμαρτού εισοδήματος. Από την έκτη χρονιά λοιπόν και μετά, που δουλεύει κάποιος που έχει κάνει μία έναρξη, θα πρέπει να προβληματιστεί και να αναζητήσει ποιο θα είναι αυτό το ελάχιστο εισόδημα το οποίο θα κάνει, το οποίο θα δηλωθεί. Για παράδειγμα, εάν έχουμε στο παράδειγμά σας έναν δικηγόρο, έναν ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος δεν απασχολεί προσωπικό και δηλώνει ένα εισόδημα καθαρό της τάξης των 10.000 ευρώ, για παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα φορολογηθεί καταρχάς με 10.912 προσαυξημένο κατά το 5% εάν το εισόδημα το πραγματικό που δηλώνει είναι παραπάνω από τον μέσο όρο του ΚΑΔ του συγκεκριμένου. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολος αυτός ο προσδιορισμός. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το μέσο σταθμικό του κάθε ΚΑΔ. Σύμφωνα με το Υπουργείο αυτό θα αναρτηθεί στις υπηρεσίες της ΑΔΕ και έτσι όλοι θα γνωρίζουμε. Αν τώρα αυτός ο ελεύθερος επαγγελματίας του παραδείγματός μας είχε και δύο άτομα προσωπικό, για παράδειγμα, με ένα κόστος μισθοδοσίας περίπου 20%, αυτό σημαίνει ότι θα προσθεθεί ένα άλλο 10% πάνω στο κόστος μισθοδοσίας, δηλαδή άλλες 2.000 ευρώ, οπότε θα φορολογηθεί για 12.912 ευρώ. Εάν τώρα επίσης αυτός ο επαγγελματίας δεν έχει 6 ή 7 χρόνια έναρξη, αλλά έχει 15, 16, 20 χρόνια, αυτό κάθε 3 χρόνια αυξάνεται κατά 10%. Όλο αυτό το πράγμα προστίθεται και σταματάει στις 50.000 ευρώ. Είναι σίγουρο ότι πολλοί συμπατριώτες μας ελεύθεροι επαγγελματίες θα εκπλαγούν από το ύψος του καθαρού εισοδήματος, του τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος το οποίο θα φορολογηθούν, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά που ήξεραν μέχρι σήμερα. Τώρα υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις, για παράδειγμα εξαιρείται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρέπει όμως και εδώ να τονίσουμε ότι η αγροτική δραστηριότητα που εξαιρείται μόνο αυτή καθ' αυτή η αγροτική δραστηριότητα και όχι τυχόν άλλες δραστηριότητες συναφής που μπορεί να κάνει παράλληλα αυτή η επιχείρηση. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να είναι αγρότης, να ασχολείται με αγροτικές επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα να πουλάει και μηχανήματα αγροτικής παραγωγής. Ο τζίρος, το έσοδο το οποίο εισπράττει από την αγροτική παραγωγή δεν εξαιρείται. Έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά.